Γιατί να σας ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έναντι των άλλων συνυποψηφίων σας? Υπάρχουν τρεις λόγοι. Έχω σχέδιο το οποίο κατέθεσα, λέγεται Αναγέννηση, και θα το βρείτε, είναι κυκλοφορεί, το έχουμε μοιράσει εδώ. Είναι η εμπειρία μου. Έχω εμπειρία και από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο τομέα. Έχω δουλέψει στο ΠΑΣΟΚ και από τον τομέα επικοινωνίας. Έχω λειτουργήσει και στην τοπική μου οργάνωση, η εμπειρία. Και το τελευταίο που είναι το, για μένα το εξίσου σημαντικό, είναι ότι μπορώ να εγγυηθώ την ενότητα. Η πορεία μου μέσα στο ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι εδώ θα μείνω και ότι μπορώ να δουλέψω με όλες τις δυνάμεις οι οποίες μπορούν να πάνε το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω είναι το εξής. Τη δεδομένη χρονική περίοδο παρατηρούμε μια τριβή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ γνωρίζουμε το που βρίσκεται. Θεωρείτε ότι ήταν σωστή επιλογή για το ΠΑΣΟΚ τη δεδομένη χρονική περίοδο να κάνει εκλογές αντί να ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση? Ναι, βέβαια, διότι έχασε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους και το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μόνο 60.000. Αυτό σημαίνει 4% επιτυχία. Είναι πρόβλημα αυτό και οφείλουμε να ετοιμαστούμε, διότι ο κόσμος περιμένει εναλλακτική στον κύριο Μητσοτάκη και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Πρέπει να πάμε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς για να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία, να μεταφέρουμε το όραμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να πείσουμε τον κόσμο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά. Σε περίπτωση που ο κόσμος επιλέξει εσάς για αρχηγό του κόμματος, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Θα πάρω τηλέφωνο όλους τους αιρετούς που είναι περήφανοι Πασόκοι και οι οποίοι κατεβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες, στα επιμελητήρια, στους συνεταιρισμούς, στα εργατικά κέντρα, και θα τους πω: επειδή εσείς έχετε καλύτερη επαφή με την κοινωνία από ό,τι έχει το κόμμα, ελάτε, σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ξαναφέρουμε το Πασόκ κοντά στην κοινωνία. Η πολιτική είναι πάντα για το μέλλον, είναι για το τι μπορεί να γίνει, είναι για το πώς μπορεί να πάει μπροστά η χώρα, ένας τόπος. Αυτή είναι η πολιτική. Αλλά για να σε πιστέψει ο άλλος ότι αυτό που λες το εννοείς, σίγουρα η συνέπεια και η συνέχεια στις πράξεις είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία εσωκομματική, ευτυχώς απολύτως συντεταγμένη, έτσι, γιατί είναι και άλλα κόμματα που είναι σε μια εσωκομματική διαδικασία, αλλά αυτό το οποίο τους συμβαίνει είναι ασύνταρκτο και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Εδώ είναι μια συντεταγμένη διαδικασία, όπου το ζητούμενο, αν θέλετε, στο τέλος, στις 6 Οκτωβρίου και στις 13 Οκτωβρίου, είναι ποιος θα είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, έχουμε μια σειρά από υποψήφιους, ο καθένας φέρνει τα συν και τα πλήν του. Αυτό το οποίο όμως δεν μοιάζει να έχει γίνει συνείδηση. Και αυτό είναι, πιστεύω, εξαιρετικά σημαντικό, διότι αν γίνει συνείδηση θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο εύκολη η επιλογή των ανθρώπων που θα έρθουν να ψηφίσουν. Καταρχήν θα γίνει πολύ πιο επιτακτική η παρουσία σας στις κάλπες και δεύτερον πολύ πιο κρίσιμη η επιλογή σας αν και εφόσον αποφασίσετε να έρθείτε. Και αυτό είναι το εξής πολύ απλό. Θα κάνουμε μια άσκηση. Ποιος από εδώ πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές? Ένας. Κι εγώ δύο, τρεις. Όχι, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Μην βλέπετε ότι τώρα είμαστε μεταξύ μας και θέλουμε να δείξουμε αισιοδοξία. Η ιδέα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει τις επόμενες εκλογές μας μοιάζει απίστευτα απόμακρη. Και δεν είναι τυχαίο. Έχουμε περάσει δύσκολα. Φτάσαμε στο 4%, στο 5%, πιο ένα κόμμα το οποίο έπαιζε από το 40 και πάνω. Η δυνατότητα να πιστέψουμε ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ του 12% μπορεί να κοιτάξει τον κύριο Μητσοτάκη στα μάτια και να του πάρει τις εκλογές, μας μοιάζει όνειρο θερμής νυχτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάπου μέσα μας ελπίζουμε, αλλά λες, ρε παιδί μου, τώρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Είμαι εδώ να σας δώσω κουράγιο και να σας δώσω ελπίδα και να εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό να έχετε κουράγιο και ελπίδα. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Το πρώτο είναι ότι όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το έχουμε ξανακάνει αυτό το εγχείρημα, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν γεννηθήκαμε στο 40%, φτάσαμε στο 40%.
Αλλά δεν θα πάω πίσω στο 81 για να σας πω πώς γίνεται, πώς το κάνανε οι άνθρωποι που φτιάξαν το ΠΑΣΟΚ. Θα σας πάω πίσω λίγο πιο νωρίς. 2008. Ποιος θυμάται την άνοιξη του 2008 που βρισκόταν το ΠΑΣΟΚ? Όπως θυμάστε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 2007, αν θυμάμαι καλά, μπήκαμε σε μια πολύ επίπονη εσωκομματική διαδικασία. Την άνοιξη του 8, το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις ήταν στο 14%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ένα νέο, φρέσκο, πολλά υποσχόμενο αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο 12%. Ακριβώς τα ίδια ποσοστά, απλά ανάποδα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν μπροστά 14 και ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω 12. Σε 18 μήνες πήραμε τις εκλογές με το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο είχε πιάσει το ΠΑΣΟΚ από το 81 και τη μεγαλύτερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Σε 18 μήνες πήγαμε από το 14 στην κυβέρνηση. Σας το λέω γιατί το έζησα. Ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ εκείνο τον καιρό. Πήγαμε από το 14 στο να πάρουμε την κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία από το 81, πάνω από 10 μονάδες διαφορά. Η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία ήταν σχεδόν το ποσοστό που μας έβγαζαν οι δημοσκοπήσεις. Απλά τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι ήταν τότε και θα σας πω γιατί. Διότι δεν είναι ότι έχουν φύγει οι ψηφοφόροι μας και έχουν πάει σε ένα άλλο κόμμα. Οι ψηφοφόροι μας φύγανε και πήγανε σπίτι τους. Και για να σας το αποδείξω, θα σας πω κάποια νούμερα. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα το ψηφίζουν 600.000 άνθρωποι. Από τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ του 2009, γύρω στις 150.000 πρέπει να είναι ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Και κάπου τόσοι περίπου να έχουν ξεμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ φύγανε επίσης. Και πού πήγανε? Πού πήγανε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, 3, αν όχι και παραπάνω, που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ το 2009, ξέρετε που βρίσκονται? Σπίτι. Δεν έχουμε να πάμε σε ένα άλλο κόμμα και να φέρουμε πίσω το Ραγκούση και το Πιαρακάκι. Μην ασχολείστε. Μπορούμε να σηκώσουμε τα παιδιά μας, εκείνο το θείο που πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ και τον στεναχωρήσαμε με τα μνημόνια. Μπορούμε να του πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, πιστεύει σε κάτι. Πρέπει να γίνει ξανά κυβέρνηση για να σταματήσει αυτή η λέλαπα της συντήρησης που έχει οδηγήσει στις μεγαλύτερες ανισότητες που έχει δει η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και να αλλάξουμε τη μοίρα. Δεν έχουμε να πάμε να τους πάρουμε από άλλα κόμματα. Έχουμε να πάμε να τους σηκώσουμε από τον καναπέ. Διότι 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι, περίπου 3 ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στο σπίτι τους σήμερα. Για κάθε ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει, 3 ΠΑΣΟΚ δεν πάνε στην κάλπη. Άρα, με την εμπειρία που έχουμε, σε 18 μήνες να πάρουμε την κυβέρνηση και 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που περιμένουν ένα ΠΑΣΟΚ που θα τους εμπνεύσει, έχουμε τη φόρμουλα για να πάρουμε τις επόμενες εκλογές για να κάνουμε την κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω, ο μεγαλύτερός μας εχθρός είναι η πίστη μας ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και εγώ είμαι εδώ για να σας πω γιατί πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να το κάνουμε και πώς θα το κάνω αν με εκλέξετε πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται ένα κόμμα για να πάει μπροστά. Το πρώτο που χρειάζεται είναι να πείσει ότι έχει κάτι να πει στην ελληνική κοινωνία. Ότι η ελληνική κοινωνία έχει ένα λόγο να το ψηφίσει. Αυτό συνήθως γίνεται με το πρόγραμμά της. Και το πρόγραμμα δεν φτάνει να είναι καλές προτάσεις και θα εξηγήσω γιατί. Πρέπει οι προτάσεις να κουμπώνουν σε θέσεις και οι θέσεις να κουμπώνουν σε όραμα. Γιατί αν κάνεις μόνο προτάσεις, ειδικά ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που έχει αριστερά και δεξιά άλλα μεγάλα κόμματα, σου λέει, εντάξει, καλό είναι αυτό που λες, αλλά μοιάζει λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι αυτό που λες, αλλά μοιάζει λίγο με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έγινε, τα μνημόνια ξυρίσαν τα δέντρα που ήταν παλιά τα κόμματα και μας αφήσαν μόνο με τις ρίζες μας. Μόνο με το αξιακό πλαίσιο του καθενός. Και όταν, ξέρετε, φουντώνει, βγάζει βλάστηση ένας κορμός, γίνεται θάμνος, δεν γίνεται δέντρο. Έτσι λοιπόν,
Τα κλαδιά των θάμνων έχουν μπλέξει μεταξύ τους και οι πολιτικές του ενός μοιάζουν με τις πολιτικές του άλλου. Άρα χρειάζεται να βρούμε τον κορμό μας. Τον κορμό που θα μας κάνει διακριτούς, που θα βλέπει ο άλλος και θα ακούει ότι η πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να πάει στην τοπική κοινωνία και θα καταλαβαίνει γιατί το λέμε. Δεν το λέμε στο κενό, θα το εξηγούμε. Έτσι λοιπόν, πριν από 7 χρόνια, γιατί θα ακούσετε πολλά προγράμματα, τα περισσότερα γράφτηκαν το καλοκαίρι. Αλλά αυτό που σας λέω, εγώ το έγραψα πριν 7 χρόνια με απόλυτη συνείδηση του τι πιστεύω ότι χρειάζεται η χώρα με την εμπειρία μου και στο δημόσιο τομέα αλλά και στο ιδιωτικό. Έγραψα την αναγέννηση. Η αναγέννηση προσπαθεί να ξαναφτιάξει τον κορμό που ενώνει τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ όπως αυτές δημιουργήθηκαν το 1974 και μετά το 1981 και τις ενώνει με τις προτάσεις που κάνουμε σήμερα για την ελληνική κοινωνία. Και ο κορμός αυτός βασίζεται στην εξής απλή ιδέα, ότι ποτέ η Ελλάδα δεν θα δημιουργήσει τον πλούτο και καμιά περιοχή της, δεν θα δημιουργήσει τον πλούτο που μπορεί να δημιουργήσει και ποτέ δεν θα το μοιράσει δίκαια αν δεν κάνουμε μια γενναία αποσυγκέντρωση εξουσίας. Όσο το Μαξίμου αποφασίζει για τα πάντα, η Θράκη, η Ήπειρος, το Βόρειο Αιγαίο, η Θεσσαλία πλέον μετά τις καταστροφές, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος θα αδειάζουν, θα εγκαταλείπεται η περιφέρεια, δεν θα έχουμε ποτέ αγροτική πολιτική, δεν θα έχουμε ποτέ πολιτική περιφέρειας και τα χρήματα θα μαζεύονται πάντα εκεί που είναι η εξουσία. Όταν η εξουσία την κρατάνε 10 άνθρωποι στο Μαξίμου, ο πλούτος μαζεύεται γύρω από 10 ανθρώπους που είναι φίλοι των ανθρώπων του Μαξίμου. Και έτσι δημιουργούνται οι τεράστιες ανισότητες σε εισόδημα, σε περιουσία και σε πρόσβαση στην εξουσία. Η αναγέννηση λοιπόν είναι ο κορμός που θα ξανασυνδέσει τις αρχές και τις αξίες μας με τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Και θα κάνει το ΠΑΣΟΚ διακριτό. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε όταν περιγράφουμε μία πρόταση, θα εξηγούμε γιατί το κάνουμε. Η αποσχέδρωση της εξουσίας βασίζεται στην εξής αρχή. Ότι όπως όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι οι τοπικές αρχές, ο Δήμος, το Επιμελητήριο, ο Συνεταιρισμός, το εργατικό κέντρο συνεργάζονται μαζί, βγάζουν ένα πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης που μπορεί να είναι το νησί, μαζί με τον βουλευτή προφανώς και θα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη για την υπάρχουσα φιλοξενία, μαζί με την πολιτική ηγεσία βγάζουν ένα σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής και αυτό το σχέδιο το πρικίζει το κεντρικό κράτος. Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Σ' άλλον υπουργό πάει ο Δήμαρχος, και άλλη ώρα από τον Περιφερειάρχη, στον ίδιο Υπουργείο, αλλά άλλη ώρα, διότι είχε ο καθένας άλλα θέματα, δεν συντονίζεται μεταξύ τους. Αλλού πάει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, αλλού πάει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, αλλού πάει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, αλλού ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Παίρνει ο καθένας ένα μικρό κονδύλιο, έρχεται εδώ, κάνει ένα μικρό έργο και τα χρήματα χάνουν. Αντί να χτίζουμε όλοι μαζί το ίδιο σχέδιο. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Και αυτό είναι που η αναγέννηση προτείνει το πώς. Τώρα, δεν φτάνει ένα σχέδιο μόνο. Καλό είναι το σχέδιο, αλλά δεν φτάνει. Ένα ακόμα χρειάζεται σωστή επικοινωνία και εδώ έχουμε κάνει κάποια πολύ σημαντικά λάθη στο παρελθόν. Ακούμε πολύ συχνά και λένε, μα το ΠΑΣΟΚ μιλάει μόνο για τις υποκλοπές. Δεν είναι αλήθεια. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα. Έχουμε μιλήσει για την υγεία, έχουμε μιλήσει για τις τράπεζες, έχουμε μιλήσει για την τοπική ανάπτυξη. Έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις για το περιβάλλον. Αλλά ο κόσμος τι θυμάται υποκλοπές. Γιατί κάναμε ένα λάθος. Η επικοινωνία πλέον τη σημερινή εποχή είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αν θες να δείξεις ότι μιλάς για την υγεία, δεν πρέπει να πεις τίποτα. Γιατί αν πεις έστω και μία φράση για κάτι άλλο, δίνεις στον δημοσιογράφο την επιλογή να παίξει μια άλλη φράση. Και έτσι χάνεται. Και βεβαίως οι δημοσιογράφοι προτιμάνε να παίζουν τις υποκλοπές από ότι να παίζουν τα θέματα υγείας. Και μετά σου λέει, μα μιλάτε όλο για τις υποκλοπές. Δεν είναι αλήθεια. Ο πρόεδρος μας δεν μίλαγε μόνο για τις υποκλοπές. Μίλουσε και για άλλα θέματα, αλλά χανόντουσαν γιατί έβαζε τις υποκλοπές μέσα στο λόγο του.
και τα κανάλια του παίζαν αυτό. Αλλά και στο θέμα της παιδείας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάναμε πολύ μεγάλη κοινωνία κατά τα πράγματα. Και ενώ ήταν ο Πυρακάκης που άλλαξε τον νόμο, μοιάζαμε εμείς να αλλάζουμε γνώμο. Ενώ δεν ήταν έτσι. Παρ' αυτό καλύτερα. Ναι, ναι. Άρα, σχέδιο επικοινωνία. Τώρα, οργάνωση. Ένα από τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχουμε αποσυνδεθεί με την κοινωνία. Σου λέει ο κόσμος, δεν έχουμε επαφή με αυτές τις ομάδες που είχαμε παλιά, τους εργάτες, τους αγρότες, τους εμπόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημόσιους υπάλληλους και τους ιδιωτικούς υπάλληλους. Αυτοί ήταν δυναμικά κομμάτια του ΠΑΣΟΚ. Αλλά κάπως έχουμε χάσει την επαφή μαζί τους. Όλοι μας. Όχι. Μόνο το κεντρικό κόμμα. Γιατί αν παρατηρήσετε κάτι, δεν υπάρχει δήμαρχος που να δηλώνει ΠΑΣΟΚ που να έχει πάρει ποσοστό στην περιοχή του χαμηλότερο από το ΠΑΣΟΚ. Ένας είναι. Από τους 300 δημάρχους που κατέβηκαν με την ταμπέλα ΠΑΣΟΚ, ένας μόνο πήρε ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που πήρε το ΠΑΣΟΚ στην περιοχή του. Στη δική μου την περιοχή, όταν κατέβηκα εγώ για δήμαρχος, το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε 5%, εγώ πήρα 13%. Αλλού το ΠΑΣΟΚ παίρνει 11% και βγάζει δήμαρχο. Οι υποψήφοι είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάνε καλύτερα από ό,τι πάει το ΠΑΣΟΚ. Και όχι μόνο αυτοί, οι υποψήφοι είμαστε στο επιμελητήριο, πάνε καλύτερα από ό,τι πάει το ΠΑΣΟΚ. Οι υποψήφοι είμαστε στους συνδικαλιστικούς φορείς, πάνε καλύτερα από ό,τι πάει το ΠΑΣΟΚ. Οι υποψήφοι μας σε όποιο, στα επιμελητήρια πάνε καλύτερα από ό,τι πάει το ΠΑΣΟΚ. Όταν βλέπεις τους ΠΑΣΟΚους να πηγαίνουν καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ, κάτι πάει λάθος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο να τους πούμε, έλα εδώ. Πες μας πώς θα ξαναδημιουργήσουμε επαφή με την κοινωνία. Διότι αυτή ήταν η καρδιά του ΠΑΣΟΚ παλιά. Το πρώτο μου τηλέφωνο είναι σε όλους εκείνους τους ερετούς. Από τον προοδευτικό χώρο, τους Πασόκους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πούνε ότι είναι Πασόκ όταν κατεβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες και να τους πω: θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να με βοηθήσεις να ξανασυνδέσω το Πασόκ με την κοινωνία. Αυτό είναι καλό οργανωτικό. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τομέα αυτοδιοίκησης, χρειαζόμαστε τομέα απόδημου ελληνισμού, χρειαζόμαστε τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρειαζόμαστε τομείς που λειτουργούν, που ενώνουν το Πασόκ με την κοινωνία, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κρατήσει επαφή μαζί τους. Άρα τώρα έχουμε καινούριο σχέδιο, καινούρια επικοινωνία και καινούριο οργανωτικό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ηγετική ομάδα. Η ηγετική ομάδα από πού θα βγει. Αν με ρωτήσετε να σας πω ποιοι άνθρωποι δικοί μου θα απαρτίζουν την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, θα σας πω κανένας. Έχω ανθρώπους, συνεργάτες, τους οποίους αγαπάω, εμπιστεύομαι, έχουμε συνεργαστεί μαζί, έχουμε παλέψει μαζί, έχουμε δώσει αγώνες στο Δήμο, στην Αθήνα. Κανείς από αυτούς όμως δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί να γίνει τομεάρχης μέσα σε ένα κόμμα. Ένα κόμμα πλειοψηφίας. Τα κόμματα δεν είναι, δεν πάνε από παρέα σε παρέα. Τα κόμματα θέλουν ηγέτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν, να φέρουν κόσμο μαζί, να βρουν τα καλύτερα ταλέντα που έχει να προσφέρει η όποια τάση μέσα στο κόμμα. Καμιά φορά να φέρουν και απ' έξω. Κοιτάξτε τι ωραία που το έκανε ο κύριος Πυρακά, ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε και πήγε και απ' αλλού. Και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τις δύο μεριές. Δεν χρειάζεται να παίρνει μόνο από μία, αν θέλει να πάρει. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ας αξιοποιήσουμε το καταπληκτικό δυναμικό που έχει το ΠΑΣΟΚ. Στο γραφείο μου μέσα δουλεύουν τρεις πρώην γενικοί γραμματείς. Ο μισθός τους, ένα ποτήρι καφέ. Γιατί δουλεύουν σε μένα και δεν δουλεύουν σε κεντρικό ΠΑΣΟΚ, δεν τους πήρε τηλέφωνο. Μπορεί να σας μοιάζει απλό, αλλά το πρώτο τηλέφωνο πρέπει να είναι του κόμματος. Μετά του οποιοδήποτε βουλευτή. Τώρα υπάρχει κάτι το οποίο αρχίζει και κουμπώνει πολύ ωραία. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορεί να μας επανασυνδέσουν με την κοινωνία, όλοι εκείνοι οι Πασόκοι που είναι στα επιμελητήρια, που είναι στους συνεταιρισμούς, που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ό,τι καλύτερο εργαλείο να μας επανασυνδέσουν με την κοινωνία.
Αλλά αυτούς τους ανθρώπους πρέπει κάπως να τους εμπνεύσουν. Τι καλύτερη έμπνευση από το να τους πούμε σε εσένα θα εμπιστευτούμε την εξουσία. Σε εσένα βασιζόμαστε για να αναπτυχθεί τοπικά η κοινωνία. Σε εσένα βασιζόμαστε για να δημιουργηθεί πλούτος και να μοιραστεί δίκαια. Διότι αυτό λέει η αναγέννηση. Η αναγέννηση λέει ότι την εξουσία που σήμερα είναι μαζεμένη όλη στο Μαξίμου και ελέγχει τα πάντα και οδηγεί την περιφέρεια σε ερήμωση, οδηγεί τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό, οδηγεί στις τεράστιες ανισότητες, οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας, της υγείας και του κοινωνικού κράτους, εμείς θα το αντιστρέψουμε μόνο αν αρχίσουμε να ξαναεμπιστευόμαστε την Ελληνίδα για τον Έλληνα. Αν ως ΠΑΣΟΚ ξαναπιστέψουμε στην Ελληνίδα και στον Έλληνα, όπως πιστέψαμε από το 1974 στο 1981. Γιατί η μαγεία του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αυτό. Δημιούργησε μια πολιτική πλατφόρμα που έλεγε ότι εγώ πριν από οποιοδήποτε άλλον εμπιστεύομαι την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Και γι' αυτό πίστεψε σε αυτά τα οποία πίστευε και γι' αυτό ανέκτησε τις αρχές που ανέκτησε και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ συνδέθηκε με την ελληνική κοινωνία τόσο καταπληκτικά όσο συνδέθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν η μαγεία του Ανδρέα. Έφτιαξε ένα κόμμα ανθρωποκεντρικό, πατριωτικό και σοσιαλιστικό. Και προσδιορίσε το σοσιαλισμό με έναν απλό αλλά πάρα πολύ σημαντικό τρόπο. Είπε, εμείς θα αγωνιζόμαστε πάντα για την απελευθέρωση του Έλληνα σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι το όραμα του ΠΑΣΟΚ. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ λέει, αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα όπου οι αποφάσεις παίρνονται από τον ίδιο τον λαό της, χωρίς ξένες εξαρτήσεις, επιρροές και επεμβάσεις. Για μια κοινωνία δίκαιη που θα σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και από ξένο ζήτημα από το προϊόν του μόχθου. Και για έναν άνθρωπο που ολοκληρώνεται πνευματικά και πολιτιστικά και αναπτύσσει δημιουργικά τις πρωτοβουλίες του μέσα σε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία δίχως άγχος, χωρίς καταπίεση. Πείτε μου εσείς ένα κόμμα που σήμερα θα τολμούσε να πει ότι αυτό που παλεύουμε είναι για μια κοινωνία χωρίς άγχος ή χωρίς καταπίεση σήμερα. Σήμερα που έχουμε τρελαθεί να παίρνουμε ψυχοφάρμακα σαν κοινωνία. Και το ΠΑΣΟΚ μίλησε για άγχος, για καταπίεση, μίλησε για περιβάλλον, μίλησε για τοπική ανάπτυξη το 1981, μίλησε για ισότητα των φίλων. Αυτή την παρακαταθήκη η αναγέννηση προσπαθεί να τη φέρει στο σήμερα. Διότι αν τις αρχές και τις αξίες μας τις συνδέσουμε με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, τότε θα μπούμε στο σωστό δρόμο για να ξαναπάρουμε την εξουσία. Και για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεκάθαρο ότι αν το 1981 ένας στους δύο Έλληνες ένιωθε στην απέξω, σήμερα σχεδόν 80 με 90% των Ελλήνων και των Ελληνίδων νιώθουν στην απέξω. Νιώθουν ότι παλεύουν μόνοι τους, ότι παλεύουν απέναντι σε ανυπέρβλητα προβλήματα, ότι παλεύουν απέναντι σε καταστάσεις που όλοι τους λένε τι να κάνουμε μόνος. Το παιδί του σχολείου σε ιδιωτικό, το παιδί που στο νοσοκομείο σε ιδιωτικό. Μόνος. Θα παλεύεις μόνος. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη. Και απέναντι στο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, το δικό μας μήνυμα πρέπει να είναι το ακριβώς αντίθετο. Όχι, θα είμαστε στο πλευρό σας, θα παλέψουμε μαζί, θα βάλουμε την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της και όταν σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να πετύχει. Αυτό είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Γι' αυτό θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και γι' αυτό θα παλέψω. Και σε αυτό θα ήθελα να ζητήσω την εμπιστοσύνη σας, την ψήφο σας, την υποστήριξή σας για να κάνουμε την αναγέννηση πράξη στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.